Μουσικά, ενημερωτικά, εναλλακτικά. Άστρα στους 92,8 και 105,3. Παίζει δυνατά. Διαδράσεις. Μια εκπομπή για την κοινωνική δικαιοσύνη, τις ελευθερίες, τα ατομικά και συλλογικά δικαιώματα. Μια απόπειρα κατανόησης της εποχής της αβεβαιότητας και της κρίσης. Μια εκπομπή για μας και τους άλλους. Με τους Νίκο Τριμικλινιώτη και Δημήτρη Τριμηθιώτη. Κάθε Τετάρτη στις 9 το πρωί. Καλημέρα σας. Εκπομπή διαδράσης. Ξεχωριστός προσκεκριμένος σήμερα. Ο τέος πρόεδρος Δημήτρης Χριστόφιας μαζί μας. Πρώτη φορά στις εκπομπή διαδράσης και τον καλωσορίζουμε. Ευχαριστώ πολύ. Σας παρακολουθώ ανελιπώς. Κάθε Τετάρτη, τέτοια ώρα. Ευχαριστούμε. Είναι σας χαίρω, διότι στην εκπομπή σας είστε διερευνητικοί και υποχρεώνεται το συνομιλητή σας να τοποθετηθεί σε διάφορα ζητήματα. Κάνετε εσείς τοποθέτηση, είναι μπράβο σας. Χαιρετίζω τους ακροατές πρώτα απ' όλα και εσάς. Οι οποίοι, να πούμε, θα έχουν την ευκαιρία να συμβάλλουν στην ροή της εκπομπής μέσω τηλεφωνικών μηνυμάτων, όπως πάντα στο 2250, για σχόλια, ερωτήσεις. Νομίζω θα είναι χρήσιμο για τη συζήτηση. Είναι τιμή, όπως είπαμε, να έχουμε εδώ τον κύριο Δημήτρη Χριστόφια για συζητητή και αναλυτή της σημερινής εκπομπής, η οποία θα καταπιαστεί με τις εξελίξεις γύρω από τις διαπραγματεύσεις για το Κυπριακό. Νομίζω ίσως θα ήταν καλό να ξεκινούσαμε από αυτόν, από μια γενική τοποθέτηση, αν θέλετε, για το ποια είναι η δική σας εκτίμηση για το πού βρισκόμαστε αυτή τη στιγμή όσον αφορά τις διαπραγματεύσεις. Μάλιστα. Είμαι απογοητευμένος, βέβαια, όπως είναι φυσιολογικό για ένα σκεπτόμενο άνθρωπο, για έναν άνθρωπο που ασχολήθηκε επισταμένα με το Κυπριακό, να μην πω που, στη διάρκεια της ιδίας του, για τα τρία πρώτα χρόνια αφιέρωνε τα τρία τέταρτα του χρόνου στο Κυπριακό, γιατί όπως ξέρετε στο προεκλογικό μου πρόγραμμα, το πρόγραμμα του προεκλογικού της υποψηφιότητας μου, να μην πω το δικό μου, ετονίζαμε ότι ο κύριος λόγος της έκθεσης της δικής μας υποψηφιότητας ήταν η προσπάθεια επίλυσης του Κυπριακού. Γιατί χωρίς να λυθεί το Κυπριακό στο τέλος, όλα είναι αιωρούμενα και φαίνεται θα παραμείνουν αιωρούμενα, δεν ξέρω για πόσον καιρό, αλλά όταν ξαναρχίσουν συνομιλίες, αν τα καταφέρει ο κύριος Αναστασιάδης να τις ναυαγήσει τώρα, και λέω ο κύριος Αναστασιάδης, γιατί κάποιοι θα μου ρηχτούν τώρα, μα είναι η τουρκική αδιαλλαξία. Μα η τουρκική αδιαλλαξία δεδομένη. Γιατί κάνουμε συνομιλίες, για να αποσύσουμε τον τουρκικό ζυγό. Γιατί ευρέθη στο σβέρκο μας ο τουρκικός ζυγός. Αυτόν το ξεχνούν πολλοί και ξεκινούν από το 1974, 15 Ιουλίου ξεχνιέται, από τις 20 Ιουλίου και τις 14 Αυγούστου την τουρκική εισβολή για την κατοχή. Επροκαλέσαν την Τουρκία. Επροσκαλέσαν την Τουρκία οι φασιστικές δυνάμεις της Χούντας και της ΟΚΑΒΙΤΑ με το πραξικόπημα. Αυτό ξεχνιέται δυστυχώς και εγώ πάντα θέλω να το υπενθυμίζω. Είχαμε έναν κράτος συνεταιρικών, Ελληνοκύπροι και Τουρκοκύπροι, μετά από τη Ζρίχη, εγώ λέω, αν θέλετε, την αποτυχία του ενόπλου αγώνα και την καταναγκαστική κατάληξη στη Ζρίχη, μια ανεξαρτησία με πολλά ψεγάδια, αλλά που έκαμνε συνεταίρους στο κράτος τους Τουρκοκύπρους. Ως κοινότητα. Ως κοινότητα. Μάλιστα. Ήταν, αν θέλετε, μια αναβάθμιση των Τουρκοκυπρίων από μειονότητα σε κοινότητα. Αυτό είναι γεγονός όμως.
έπρεπε να το σεβαστούμε και αν θέλαμε να αλλάξουμε κάτι, να αφήσουμε εκείνον το γεγονός να λειτουργήσει και μετά να βάλουμε χέρι να αλλάξουμε το Σύνταγμα. Δυστυχώς η πίεση των δυνάμεων της δεξιάς, των αλυτρωτικών δυνάμεων προς τον Μακάριο, τον οδήγησε βεβαιασμένα να δώσει τα 13 σημεία και σε μια προσπάθεια, αν θέλετε, να γίνει εφαλτήριο η ανεξαρτησία προς την Ένωση. Για τη δεξιά είναι τη δική μας αιτσίδα. Για τη δεξιά είναι το κοκυπριακή και τη σοβινιστική να γίνει εφαλτήριο για τη διχοδόμηση και είχαμε τα γεγονότα του 1963-1964. Λοιπόν, από εκεί και πέρα δεν λειτουργήσε η Κυπριακή Δημοκρατία όπως έπρεπε να λειτουργήσει, με τις δυο κοινότητες να λαμβάνουν μέρος στα τεκτενόμενα της Κυπριακής Δημοκρατίας, και είχαμε πολλές συνωμοσίες από πλευράς του ΝΑΤΟ, διότι ο Μακάριος με το κίνημα των αδεσμεύτων αρνήθηκε να δεχτεί σχέδια Άτσεσον, Μπολ, Λέμνιστερ, και στο τέλος οδηγηθήκαμε δυστυχώς στην κατάλυση της δημοκρατίας στην Ελλάδα και τις αποφάσεις του ΝΑΤΟ με το ζόρι να ανατοπίσει την Κύπρο. Διότι εκείνα τα σχέδια προέβλεπαν και η μηνατοποίηση είναι η νατοποίηση της Κύπρου. Για λόγους, αν θέλετε, γεωγραφικούς, η Κύπρος είναι στο σταυροδρόμι των Υπήρων. Το λοιπόν, έγινε το πραξικόπημα για ανατροπή του Μακάριου, ανατροπή της Δημοκρατίας και για να επιβάλλουν την Διπλή Ένωση με απόφαση της Λισαβόνας το 1973 από πλευράς του Συμβουλίου του ΝΑΤΟ. Λοιπόν, αυτό το πραξικόπημα ανέτρεψε τα πάντα. Κάθε προσπάθεια επίλυσης του Κυπριακού για να γίνει λειτουργικό το ενιαίο κράτος. Διότι πρόκειται περί ενιαίου κράτους με ψήγματα, τέλος πάντων, όχι ομοσπονδιακού, αλλά ενός συνεταιρισμού Ελληνοκυπρίων και Τουρκοκυπρίων. Το ενιαίο κράτος consociation style. Περίπου. Ναι. Το λοιπόν. Ευρεθήκαμε μπροστά σε μια τραγωδία με εκατοντάδες χιλιάδες προσφύγες, εγκλωβισμένους, αγνοούμενους, νεκρούς, να ψάχνουν οι οικογένειες τους δικούς τους, σε μια έτσι πραγματικά τραγική κατάσταση, με τον Μακάριο να γλιτώνει από τη δολοφονία που ήταν στόχος, μπορώ να πω και τυχαία σε ένα μεγάλο βαθμό, και να αναλάβει ξανά τα ενία του κράτους, ενός κράτους όμως διχοτομημένου. Μια de facto διχοτόμηση. Με τη στάθμευση στρατευμάτων χιλιάδων πέραν των συνθήκων εγγύησεων που πρόβλεπαν οι συνθήκες εγγύησεως και συμμαχίας. Λοιπόν, μπροστά στον Μακάριο έμπαινε ένα μεγάλο δίλημα. Τι κάνουμε? Ο διεθνής παραγοντάς, η Τουρκία, έβαλα θέση μπροστά στον Μακάριο για ομοσπονδία. Και ο πρώτος που μίλησε για τη ζωνική ομοσπονδία, ξέρετε ποιος ήταν? Ήταν ο Γλαύκος Κληρίδης. Ο Γλαύκος Κληρίδης, τον οποίον κατασκεύασαν ως εθνάρχη τελικά, πόρο απέχει από του να ήταν εθνάρχης ο Γλαύκος Κληρίδης, στην Μπουάτ Αργό το 1975 έριξε αυτή την ιδέα. Τώρα ήταν ο αρχιτέκτονας, δεν λέω ότι ήταν ο αρχιτέκτονας, αλλά από την αποδέχτη, από τους πρώτους. Αποδέχεται πολύ εύκολα πράγματα. Ναι. Ο Κληρίδης διαχρονικά, μην ξεχνάμε αυτά τα πράγματα. Ναι. Το λοιπόν, η διζωνική δικαιωματική ομοσπονδία έπρεπε να πάρει σάρκα και οστά.
Και για να πάρει Αρκαντζιώστα, ανάλαβαν πρωτοβουλίες ο Κουρτ Βάλτχαϊμ και αργότερα ο Πέρες Δε Κουγιάρ και οι διάφοροι γενικοί γραμματείς οι οποίοι ακολούθησαν. Κερδίσαμε ψηφίσματα τα οποία έσωζαν την Κυπριακή Δημοκρατία από το, υπερασπίζονταν την Κυπριακή Δημοκρατία από το 1965 με το ψήφισμα 186, λοιπόν, και την έκθεση Καλοπλάζα από τον Ισημερινό, ενός προοδευτικού ανθρώπου, και αυτό έσωζε την Κυπριακή Δημοκρατία, την αναγνώριζε την κυβέρνηση της Κυπριακής Δημοκρατίας ως τη μόνη κυβέρνηση. Παρά τα εσωτερικά προβλήματα και παρά τις παραβιάσεις του συντάγματος κτλ. Θεωρούσε ο Καλοπλάζα ότι έπρεπε να αλλάξει το Σύνταγμα του 60. Διότι δεν θεωρούσε εκείνη την ανεξαρτησία δίκαιη ανεξαρτησία. Εν πάση περιπτώσει, ο Μακάριος ήταν τολμηρός ηγέτης. Και άτολμος και τολμηρός. Δηλαδή δεν τολμούσε προηγούμενα να χτυπήσει, να τα βάλει με τη Χούντα πρόσωπο με πρόσωπο, αλλά ήταν και τολμηρός ό,τι αφορά κάποιες πολιτικές αποφάσεις. Δεν ήταν τολμηρός όταν το ΑΚΕΛ του πρότεινε πριν το πραξικόπημα για να αντιμετωπιστεί ο φασιστικός κινδύνος να δημιουργήσει πολιτοφυλακή. Δημιούργησε το εφεδρικό. Το εφεδρικό έκανε καλή δουλειά στο τέλος της ημέρας. Εξάρθρωσε την Νεοκαβίδα. Συνέλαβε αρχηγούς, υπαρχηγούς διάφορους των αρχηγών με εντολή του Μακάριου αφήναν των αλόβητων. Λοιπόν, διότι δεν ήθελε ο Μακάριος να κατηγορηθεί ότι βλάπτει τον αρχηγόν της ΕΟΚΑ. Είναι και αυτές οι παραξενιές της ιστορίας και των παπαδίστικων, αν θέλετε, σκέψεων και συμπεριφορών. Και στο τέλος της ημέρας καταλήξαμε που, λαμβάνοντας υπόψη ότι το 40, το 36, ελαλούσαμε 40% της Κυπριακής Δημοκρατίας κατέχεται από τα τουρκικά στρατεύματα, ότι έχουμε πρόσφυγες 160.000, ότι έχουμε, ελαλούσαμε 200, έχουμε αγνοούμενους, έχουμε νεκρούς, και κινδύνευε η υπόσταση της Κυπριακής Δημοκρατίας. Για να σωθεί η Κυπριακή Δημοκρατία, ο Μακάριος εγκατέληξε σε μια πολύ τολμηρή απόφαση. Να δεχτεί. Συμφωνία του 77. Του 77, του Φλεβάρι. Φλεβάρι, μάλιστα. Λοιπόν, η οποία προβλέπει τη ζωνική δικαιωτική νομοσπονδία χωρίς να μιλάει για δύο ζώνες, αλλά είναι δύο περιφέρειες. Έχω τις τέσσερις κατευθυντήρες γραμμές, οι οποίες είναι σαφέστατες. Σαφέστατες και μάλιστα, επειδή εσείς είσαστε μικροί, είσαστε κάπου αλλού τότε. Εγώ ήμουν στα πράγματα. Ήμουν γενικός γραμματέας της εδώ. Την περίοδο εκείνη, είχα αυτήν την τιμή τέλος πάντων. Και θυμούμαι πάρα πολύ καλά τη συνέντευξη του Μακάριου στο Γραφείο Τύπου και Πληροφοριών, όπου ανέλυε τις κατευθυντήρες γραμμές και με λίγο με πολύ είπε μας, μην περιμένετε ότι είναι να πάνε οι πρόσφυγες πίσω. Μην περιμένετε ότι να αποκτήσουμε όλες τις περιουσίες όπως ήταν προηγουμένως. Υπάρχει καταγραμμένο αυτό το πράγμα. Ήταν να αλλάξουν πολλά πράγματα και ριζικά μάλιστα. Λοιπόν, διότι ο Ντεκτάσιο κατόρθωσε μέσα στις κατευθυντήρες γραμμές να βάλει δυσκολίες βιωσιμότητας κλπ. Κλπ. Προσαρμοστεί στα δεδομένα. Όμως πρέπει να σας πω, και το θεωρώ έτσι, μην το θεωρήσετε ότι προβάλλω τον εαυτό μου, εμείς ανατρέψαμε εκείνη την. Ενώ είναι σύγκληση που έκαμετε. Βεβαίως. Η σύγκληση για τις τέσσερις ελευθερίες νομίζω ότι όχι μόνο βελτιώνει τις κατευθυντήρες εκείνες γραμμές, τις οποίες βελτίωσε ο Σπύρος Κυπριανού, ομολογώ, το 1979 με τη νέα Συμφωνία υψηλού επίπεδου. Τότε μίλησαν και για επιστροφή της αμοχώστου, ότι είχε προτεραιότητα η αμοχώστος,
μιλήσαν τότε για αδέσμευτη εξωτερική πολιτική. Λοιπόν, η οποία ενταφιάστηκε στην πορεία. Καταλαβαίνετε πώς και γιατί. Να έρθουμε σε τούτα. Ήθελα να ρωτήσω στην παρούσα φάση που βρισκόμαστε. Βρισκόμαστε προ ενός αδιέξοδου. Δηλαδή δεν έχει κηρυχθεί επίσημα το αδιέξοδο, αλλά φαίνεται ότι εναπόκειται στο Γενικό Γραμματέα του ΕΕ να το κηρύξει, αν θεωρήσει ότι τα πράγματα φτάσαν μέχρι εκεί. Έχουμε δύο προτάσεις μπροστά μας. Η πρόταση του κυρίου Ακιντζή που λέει: κοιτάξτε, τα ΜΕ που φτάσαμε με την έννοια του ότι έχει 80-90% λίγο πολλά υπάρχει σύγκληση και υπάρχουν κάποια σημεία τα οποία ο μόνος τρόπος να γίνει σύγκληση, να προχωρήσουμε παρακάτω στη διεθνή διάσκεψη είναι να γίνει διασταυρούμενη διαπραγμάτευση εφόλης της ύλης από τον κεφάλαιο. Και έχουμε τον Αναστασιάδη, τον κύριο Αναστασιάδη, ο οποίος προτείνει πρώτα να δούμε τα διεθνή. Αλλά θυμάμαι καλά επί προεδρίας σας, κύριε Πρόεδρε, σας κατηγορούσαν ότι δεν έκαμε διασταυρούμενη διαπραγμάτευση πριν ακόμα διαπραγματευτείτε τα κεφάλαια έναν-έναν που έκαμνετε. Και τους απαντούσε ότι όταν θα φτάσουμε εκεί θα το κάνουμε. Τι συμβαίνει? Να σας πω. Περιμένω τον νέο με ακούλπα του Αναστασιάδη, αλλά είναι αργά. Ο Αναστασιάδης έχει γίνει όπως τον ταχυδακτυλουργό, ο οποίος μπορεί να αλλάζει μορφές ή και το χαμολιό να θέλεις ανάλογα με την κατάσταση και τη φύση μάλλον στην οποία κινείται ο χαμελέον. Λοιπόν, ο Αναστασιάδης προώρα απεδέχθη την 1η του Δεκέμβρη να πάει στη Γενέβη. Να πει να κάνει τι? Στη Γενέβη είχαν αποφασίσει να πάνε να κάτσουν πρώτα σε δυο τραπέζες να ολοκληρώσουν τις συγκλήσεις στην εσωτερική πτυχή και αφού δεν ολοκλήρωναν οι 7 σε ακτίνα συμφωνίας να αρχίσουν τη συζήτηση της διεθνούς πτυχής. Αγνοούμενο ότι η Τουρκία δέχτηκε να συζητήσει τη διεθνή πτυχή και η Τουρκία, τώρα αν μπορεί να βγει κανένας και να πει ότι κάνω και τον δικηγόρο της Τουρκίας, το συνήγορο, αλλά εγώ είμαι συνήγορος της Κύπρου. Έτσι θεωρώ τον εαυτό μου. Η Τουρκία δέχτη να μπει στο τραπέζι το θέμα των εγγύσεων. Ως πρόσφατα η Τουρκία αρνείτο κάθε συζήτηση του θέματος των εγγύσεων. Εγώ λέω μακάρι ο κύριος Αναστασιάδης με την νέα στροφή που κάνει να πετύχει να συζητηθούν πρώτα οι εγγύσεις και να πετύχει μάλιστα και την εξάλληψη των εγγύσεων. Εγώ όμως θέλω να διηλίζουμε την κάθε λέξη. Ο Νίκος ο Κοτζάς σε τελευταία δήλωση του μετά τη συνάντηση με τον Έιτερ, ξέρω, είπε ότι πρέπει να φύγουν τα κατοχικά στρατεύματα. Προσέξτε. Κατοχικά στρατεύματα, στρατεύματα τα οποία σταθμεύουν εδώ παράνομα πέραν αυτών που προβλέπονται από τη συνθήκη εγγύσεις και συμμαχίες. Τουρδίκ δηλαδή και Ελδίκ. Μάλιστα. Μπορεί να με διορθώσει αν θέλει, αλλά νομίζω αυτό είπε και εγώ έτσι το ερμηνεύω, έτσι το εισπράττω. Η Τουρκία, κατά τη δική μου εκτίμηση, δεν πρόκειται να δεχτεί αμέσως να φύγει και ο τελευταίος Τούρκος και Έλληνας στρατιώτης. Και μιλώ για αυτούς οι οποίοι συναποτελούν την Τουρδίκ και την Ελδίκ. Και ενώ πρέπει να πετύχουμε άμεσα και να είμαστε εγκιάτεγκτοι, είναι σίγουρα να αποφευθεί ή να απαλληφθεί κάθε δικαίωμα μονομερούς επέμβασης των όποιων εξωτερικών δυνάμεων. Περιλαμβανομένων και των λεγόμενων μητέρων πατρίδων που μας έφεραν την καταστροφή. Και δύο, η Χούντα με το πραξικόπημα και η Τουρκία με την εισβολή. Τούτα ξεχνούν τα ορισμένοι και παίζουν θέατρο τέλος πάντων. Λοιπόν, θεωρώ επίσης ότι πρέπει μια συμφωνία να καταλήξει πού? Να καταλήξει στο ότι μετά από κάποια χρόνια η ειρηνική συμβίωση Ελληνοκυπρίων και Τουρκοκυπρίων και κανονικής λειτουργίας της Ιζωνικής Γενωτικής Ομοσπονδίας να ακυρωθεί οποιαδήποτε εγγύηση.
Αυτό πιστεύω ότι θα φέρει και την Τουρκία σε δύσκολη θέση. Διαφορετικά θα πάμε ξανά στη Γενέβη και θα επιστρέψουμε πατριώτες, σούπερ πατριώτες, και θα κατηγορούμε την Τουρκία ότι είναι αδιάλλαχτη. Τώρα αυτή την ώρα ο κύριος Αναστασιάδης έχει ρίξει τα δίχτυα του και έχει μπλεχτεί και ο ίδιος στα δίχτυα τα οποία έριξε. Αυτό εγκλωβιστεί δηλαδή. Βεβαίως συζητούσε προηγούμενα να καταλήξουν σε ακτίνα συμφωνία στις εσωτερικές πτυχές. Μάλιστα. Επίαν και εδώ κάνουν και χάρτες στο Μοντ Μπελεράν. Λοιπόν, έχει κατορθώσει κάτι το οποίο απεδέχθησαν όλοι οι πρόεδροι της Κυπριακής Δημοκρατίας και το οποίο εμείς διορθώσαμε και αναπτύξαμε, όπως είναι η περιτροπής προεδρία, που επίσης είναι... Έρθουμε σε τούτο. Ναι, το λοιπόν. Έχει κατορθώσει να τη δαιμονοποιήσει όμως στο τέλος της ημέρας. Ναι. Διότι αντιπολίτευση πολεμά την περιτροπής προεδρία, ο Ιωάννης Παπαδόπουλος, εκείνον που ελέγχει ο πατέρας του, το πολεμά, και ξεκινάμε μια, να μου επιτρέψετε να χρησιμοποιήσω την καθομιλουμένη παγαποντιά. Ποια είναι τούτη παγαποντιά? Τα τελευταία 9 χρόνια, και βάλει δηλαδή στα 9 χρόνια την προεδρία τη δική μας και τον Αναστασιάδη. Ο πατέρας του ήταν Άγιος. Ούτε έπικους εδέχεται, που εδέχτην πάνω από 60.000, εγώ μιλούν για 50 και καταγνώναμε. Το λοιπόν, ούτε εκ περιτροπής προεδρία επεδέχθη ο πατέρας του, και το απέδειξα στη συνεκπομπή του Μιχάλη με στοιχεία αυτό το πράγμα. Που το 92 που είναι, που το 91 που είναι, ναι, αλλά περιτροπής προεδρία. Οι άνθρωποι θεωρούν ότι ο Τάσος Παπαδόπουλος δεν ήξερε αυτό το πράγμα. Αγνοούσε αυτό το πράγμα. Ο Τάσος Παπαδόπουλος συνειδητά μιλούσε για τη Ζωνική Δικαιωτική Ομοσπονδία, ανεξαρτήτως αν έβαλε και το σωστό περιεχόμενο εκ των υστέρων. Ναι. Του την ουράν. Και το άλλο σημείο που ήταν ότι όταν έβαλε τα σημεία που πρέπει να αλλάξει το σχέδιο ανάγκη για να προχωρήσει, δεν έβαλε θέμα κατάργηση τη εκπεριτροπή προεδρία. Αυτό είναι, διότι ήμουν παρόν στο Εθνικό Συμβούλιο, που ενημέρωνε το Εθνικό Συμβούλιο τι θα πούν οι απεσταλμένοι του Τζονή και Μαυρογιάννη στο Πρέτερ Γκάστ, τον βοηθό γενικό γραμματέα, όταν θα πήγαινα στη Νέα Νιόρκη. Και τον ερώτησε μέλος του Εθνικού Συμβουλίου, συγκεκριμένο Αναστασιάδης, γιατί δεν βάζεις το θέμα της εκπεριτροπής της Προεδρίας? Δεν έχω εναλλακτική πρόταση. Γι' αυτό δεν το βάζω. Αυτά είναι ιστορικά δεδομένα τα οποία απαρνούνται, τα οποία διαστρεβλώνουν, διότι όπως ξέρετε η ιστορία της Κύπρου είναι γραμμένη με βάση τη θέληση του εκάστοτε νικητή. Mm-hmm. Και ο λεγόμενος νικητής είναι η δεξιά άμεσα. Ωραία, νομίζω να κάνουμε ένα. Α, πιάσαμε ένα. Νομίζω να το αφήσουμε για μετά. Είναι κατανοητό. Πήραμε αρκετό χρόνο για αυτή την ιστορική διαδρομή. Αντιλαμβανόμαστε γιατί χρειάζεται να το κάνετε αυτό στην προσπάθειά σας. Ο ιστορισμός, αγαπητέ μου Δημήτρη, mm-hmm. είναι απαραίτητος. Yeah. Είναι μέρος της διαλεκτικής ανάλυσης για να φτάσεις σε συγκεκριμένο αποτέλεσμα. Σωστά που λέω, Νίκο Τρίμπλη? Απόλυτα. Μουσικά, ενημερωτικά, εναλλακτικά. Άστρα στους 92,8 και 105,3. Παίζει δυνατά. Αγαπητοί ακροατές, συνεχίζουμε εκπομπή διαδράσης με εκλεκτό προσκεκλημένο τον Δημήτρη Χριστόφια. Μεγάλη τιμή για την εκπομπή μας σήμερα. Λοιπόν, μείναμε στο ζήτημα των διαπραγματεύσεων και στο θέμα της εκπεριτροπής προεδρίας. Μια από τις κληρονομιές της συγκλήσης ο Χριστόφια Ταλάτ, σημαντική μάλιστα, και μάλιστα την προβάλλεται σαν εξαιρετικά σημαντική πρόοδο, είναι το ότι αντισταθμίσατε την εκπεριτροπής προεδρία που ήταν, είχε διδοθεί από τη δεκαετία του 90, αρχές του 90, με την σταθμισμένη και διασταυρούμενη ψήφο, και το θεωρήσατε ότι είναι κεντρικό ζήτημα και κεντρική κληρονομιά στο να φέρει τις δύο κοινότητες μαζί. Και όμως ο κύριος Αναστασιάδης αυτόν το πακέτο, πρόκειται για πακέτο, το έχει δαιμονοποιήσει, όπως είπατε και προηγουμένως,
και θεωρεί ότι το κρατά στο τέλος της διαπραγμάτευσης. Και έτσι λέει, θέλω να διαπραγματευτώ με την Τουρκία για τα θέματα εγκύσεων και στο τέλος να αποφασίσω να δώσω το θέμα της εκπεριτροπής προεδρίας. Και από την αντίδραση του κυρίου Ακίντζη είναι και εγώ κρατώ την μόρφου και κρατώ τα άλλα και τα λοιπά και πάμε πίσω σε μια φαυλότητα. Όμως είναι το βασικό το επιχείρημα, ότι εγώ κύριε δεν μπορώ να πάω γυμνός, λέει, στις διαπραγματεύσεις. Πώς απαντάτε σε αυτό το θέμα? Το ότι είναι το βασικό σήμα μου, μπλοκάρονται τα πράγματα, αν κατάλαβα καλά. Είναι προφάσεις ένα αμαρτίες του από πλευράς του κύριου Αναστασιάδη. Γιατί να πάει γυμνός? Εάν έλεγαν ως τώρα ότι η εκπεριτροπής προεδρία όπως την έχει βελτιώσει, να πω το όνομα μου, και τέλος πάντων έτσι αρέσκει με έναν τούτον, αλλά ο Δημήτρης Χριστόφιας ως διαπραγματευτής, που είναι κάτι θα έλεγα μαζί με τις τέσσερις ελευθερίες τη σύγκληση, επαναστατικός σε διαφορά στην επίλυση του κυπριακού προβλήματος. Εάν επίεννε και έλεγε δέχομαι την εκπεριτροπής προεδρία, αλλά με τους εξής όρους. Θέλω και εγώ που σε έναν κύριε Ακιτζή να σύρεις πίσω για το θέμα των τεσσάρων ελευθεριών για τους Τούρκους πολίτες. Είναι θέμα Ευρωπαϊκής Ένωσης, είναι θέμα ελληνικής κυβέρνησης κλπ. Δέχονται καλέ και ούτε εγώ δέχομαι αυτό το πράγμα. Λοιπόν, και διάφορους άλλους όρους που ζητάω ο κύριος Ακιτζή ίσιν συμμετοχή σε πολλά όργανα πέραν της λογικής, θέλω τη μόρφου. Εγώ δεν τα είπα τον Αναστασία, πιένε και βάλε όρους και ας σου πει όχι, είσαι εσύ ο δικαιωμένος, όχι ο Ακίτζη. Αυτή τη στιγμή ο Ακίτζη έχει να λέει ότι κύριε υπαναχώρησες, και η Τουρκία το ίδιο. Θα βρεθούμε στο εδόλιο του κατηγορουμένου. Στο εδόλιο του κατηγορουμένου. Του κατηγορουμένου. Και μην νομίζουμε ότι τα Ηνωμένα Έθνη, στα οποία επιτιθέμεθα αυτή τη στιγμή για το θέμα της ΑΟΣ και των υδρογοναθράκων, ενάνα από μα έχει δίκιο ο Αναστασίας. Θα πούν έτσι. Στο τέλος της ημέρας μη κακόν, αν υποχρεωθούν τα Ηνωμένα Έθνη να κατανοήσουν ευθύνες, το λιγότερο θα κατανοήσουν ευθύνες και στις δύο πλευρές. Και να βρεθούμε ξανά σε δινή θέση όπως βρεθήκαμε προηγούμενα. Ωραία, ποιοι οι κίνδυνοι ενός ναυαγίου σήμερα σε σχέση με την ΑΟΣ και σε σχέση με τα ζητήματα αυτά? Χειριστήκατε εσείς επί προεδρίας σας το ζήτημα της τότε, μάλιστα γίνηκαν και έρευνες και τα λοιπά και είχαμε απειλές, αλλά δεν είχαμε αυτήν την κρίση. Μάλιστα υπάρχει και μια έκθεση την οποία ετοίμασε κάποιος εκ μέρους του Προέδρου που λέει δεν αναμένουμε ότι θα υπάρχει κρίση, οποιαδήποτε κρίση. Βεβαίως ο κύριος Άιντας, είπε ότι το καλύτερο φάρμακο για να μην υπάρξει κρίση είναι η συνέχιση των διαπραγματεύσεων και με την ελπίδα της λύσης. Πώς ενώ έχει δίκιο η δική μας πλευρά. Ότι να γίνω διαδίκτυο τώρα και να ανεβρεθούν περαιτέρω οι υδρογονάνθρακες για να βγουν στην επιφάνεια θέλουν 3-4 χρόνια. Λοιπόν, παρόλο που έχει δίκιο, ενώ η άλλη πλευρά απειλεί όπως απειλούσαν και τότε που ήμασταν εμείς, η δική μας η πλευρά έπρεπε να πάρει τα μέτρα της. Προληπτική πολιτική. Δεν κάνει αυτή η κυβέρνηση προληπτική πολιτική. Γι' αυτό και ναι, ανεξαρτήτως τι λέει για τον κύριο Νέιδεο ο Νίκος Αναστασιάδης, ο οποίος ελιδωρούσε εκείνους οι οποίοι τα βάλαν με τον Ντάουνερ τότε, ο οποίος δεν ήταν αγγελούδι. Ναι. Και εγώ συζητούσα σκληρά με τον Ντάουνερ, αλλά εκεί στο Προεδρικό και το τα έλεγα χήμα του κύριου Ντάουνερ. Και κάπου έπιανε τόπο αυτό το πράγμα. Το να κατηγορείς τον εκπρόσωπο του Γενικού Γραμματέα, υποχρεώνεις τον Γενικό Γραμματέα πρώτα απ' όλα να υπερασπιστεί τον εκπρόσωπο του, είτε έχει δίκιο είτε όχι, και στο τέλος της ημέρας θα την πατήσεις. Στο τέλος της ημέρας δεν έχει το διεθνή παράγοντα μαζί του, όσο να το λέει ο κύριος Αναστασιάδης.
Ποιος είναι να καταγνώσει την Τουρκία? Να την καταγνώσουν οι Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής, ένας πρόεδρος ο οποίος προκαλεί παγκόσμια αναστάτωση και είναι απρόβλεπτος για όλα και σε όλα, ή οι Βρετανοί οι οποίοι παίζουν τον ρόλο του Πόντιου Πιλάτου τώρα? Εμείς δεν πειράζει μας να καταργηθούν οι εγγύσεις, διότι έχουν την πάντα τους κανονισμένη. Οι κυρίαρχες βάσεις είναι να μείνουν τζαμί. Εντζήνων που τους ενδιαφέρει, που τους ενδιαφέρει και που τους ενδιαφέρει. Και θα το παίζουν και πόντι πιλάτη οι Βρετανοί. Έπρεπε ο κύριος Αναστασιάδης, όπως έκαναμε εμείς τότε, να δημιουργήσει τέτοιες συμμαχίες οι οποίες θα υποχρέωναν την Τουρκία, παρόλο που θα μούγκριζε και θα βυσοδομούσε, να κάτσει στα αυκά της. Ήσουν και τότε Μπαρπαρός. Ναι, αλλά κατέβαινε ο ρωσικός στολός που τη Βαλτική και έρχεται εδώ με πονησυρία. Ήταν τυχαίο το πράγμα και προειδοποιούσε η Ρωσία, μην κάνετε τέτοιες ενέργειες οι οποίες θα δημιουργήσουν κρίση. Τώρα έχουμε τη Ρωσία σε τούντα ζητήματα σύμμαχων. Καταφέραμε με τις κινήσεις μας η Ρωσία στο τέλος της ημέρας να αγκαλιάσει την Τουρκία για τα θέματα των υδρογοναθράκων, τα θέματα, τα ενεργειακά τέλος πάντων. Και είναι ένας παίχτης ο οποίος αυτή τη στιγμή είναι ανενεργός σε ό,τι αφορά εμάς. Διότι ψήσαμε και ψάρι στα σύλλη της Ρωσίας. Διαχρονικά δεν θέλω τώρα να τα ανοίξω τούτο. Πολλά τα κακά μας, μόλις ανάλαβε ο κύριος Αναστασιάδης, που εχόλωσαν τη ρωσική πολιτική ηγεσία και των Υπουργείων Εξωτερικών, αλλά και των ίδιων των πρόεδρων της Ρωσίας τότε. Λοιπόν, εν πάση περιπτώσει πιστεύω ότι ίσως θα μπορούσε ο κύριος Έιντε να αποφύγει αυτήν τη φράση την οποία είπε, αλλά έτσι είναι προβατορικό αμάρτημα. Είπε μια αλήθεια, ότι θα έχουμε κρίση. Εγώ είπα το του ίδιου το Αναστασιάδη, το πράγμα πριν μερικούς μήνες. Όλοι αναμένουν. Θα οδηγηθούμε σε κρίση και εύχομαι όχι σε θερμά επεισόδια στο τέλος της ημέρας. Εντάξει, έπρεπε ο κύριος Αναστασιάδης τώρα να υψώσει τους τόνους, τη σημαία του πατριωτισμού τέλος πάντων, δεν θέλω να πω τίποτε άλλο, δεν θέλω να μιλήσω για φωστανέλες και τέτοια πράγματα, παρόλο που απλός άνθρωπος το λέει το πράγμα, ότι φόρησε ξανά η φωστανέλα. Βεβαίως, λέμε και κάτι άλλο αυτονόητο, το οποίο πιθανόν να μην το γνωρίζουν πάρα πολλοί κόσμος. Επί προεδρία σας υπήρχε η έξωθεν καλή μαρτυρία ότι η πλευρά μας διαπραγματεύεται και είχε απέναντι μετά το Ταλάτ κάποιον αδιάλλαχτο. Ενώ τώρα ενώ έχουν αντιστραφεί οι όροι. Αυτός που φαίνεται να έχει να παλινδρομεί, να κινείται και να κάνει κολοτούμπες όπως λέμε συνήθως, είναι η δική μας η πλευρά. Και εκεί είναι η μεγάλη αδυναμία. Όμως, όταν να σταθούμε έτσι ένα δευτερόλεπτο στους κινδύνους πάλι, διαρωτούμε μια οικονομία που βασίζεται κατά βάση στον τουρισμό, αφού έχουν φύγει όλα τα άλλα, πώς θα μπορέσει να αντεπεξέλθει σε περίπτωση που υπάρχει κρίση, δηλαδή σε σχέση με το ιδίως με το οικόπεδο 6, το οποίο η Τουρκία λέει. Κύριε, πρέπει να οριοθετήσει μαζί μου. Έτσι λέει το Διεθνές Σύμβουλο. Πρέπει να οριοθετήσει μαζί μου. Αδίκως η Τουρκία επιμένει, αλλά υπάρχει θέμα να οριοθετήσει. Η Τουρκία δεν αναγνωρίζει το Διεθνές Δίκαιο. Ναι. Ούτε το δίκαιο της θάλασσας, το μέρος του Διεθνούς Δικαίου, Νίκο. Κατά συνέπεια, να μην μας πουλεί λουβάνες η Τουρκία. Η Τουρκία έχει επεκτατικές βλέψεις. Έχει έναν πρόεδρο ο οποίος τα έπαιξε. Τι να πω, δηλαδή είναι κρίμα. Ξεκίνησε με άλλες προδιαγραφές ο κ. Ερντογάν και καταλήγουμε που. Σε έναν μονοκρατορικό καθεστώς το οποίο έχει στη φυλακή, δεν ξέρω και πόσο κόσμο, δεκάδες, εκατοντάδες χιλιάδες, διώκει συνεχώς, κάθε διάλογο τον τιμωρεί. Με αυτήν την Τουρκία δυστυχώς έχουμε να κάνουμε σήμερα. Ο Τσαβούσογλου, επειδή εθίδευσε στο Συμβούλιο της Ευρώπης, ξέρει και κινείται πιο ευέλικτα και με περισσότερη διπλωματική γλώσσα παρά τον Ερντογάν, αλλά
Η πραγματικότητα είναι ότι βρισκόμαστε σε πολύ πολύ δύσκολη, αν όχι δεινή θέση. Και εύχομαι και ελπίζω το νέο μεα κούλπα να μην είναι πάνω σε ερείπια σε ό,τι αφορά τουλάχιστον το διάλογο για το Κυπριακό. Γιατί αν διακοπεί ο διάλογος και κατανεμηθούν ίσες ευθύνες, το λιγότερο λέω εδώ, ίσες ευθύνες, δεν λέω να μας κατανείμουν όλες τις ευθύνες εμάς, τον επόμενο Φεβράρι, που είναι εκλεγή πρόεδρος όποιος και να είναι, έτσι να πας στην ίδια βάση που να ξεκινήσεις. Εδώ να κάνω με τον Ερντογάν, να αλλάξει η βάση βεβαίως. Μπορεί να έχουμε νέα τετελεσμένα. Κατά συνέπεια, καλό τον κύριο Αναστασιάδη, εκείνα για τα οποία συζητήσαμε πολλές φορές και έδειχνε κατανόηση σε ό,τι αφορά και την εκπαιδευτική προεδρία, σε ό,τι αφορά και τα θέματα των υδρογονανθράκων, σε ό,τι αφορά και τα θέματα του παρεδώσε με όρους που είπα προηγούμενα, να επανέλθει, διότι αυτή είναι η σωστή γραμμή. Ας, μακάρι στο τέλος της ημέρας, να γίνει δεχτή η πρόταση. Αφού θα γίνει δεχτή η πρόταση. Μακάρι να γίνει δεχτή. Και να πούμε μπράβο κύριε Αναστασιάδη, έκαμε σαν ανατροπή και έγινε δεχτή η πρόταση σου και πάμε σε διεθνή διάσκεψη. Καλά, πώς το χαλά δεχτή η πρόταση. Και διεθνή διάσκεψη. Για να έχουμε καλό ρώτημα, εμείς μιλούσαμε για διεθνή διάσκεψη. Και όχι για πενταμερή, στην οποία επήγαινε ο κύριος Αναστασιάδης ασμένος. Διότι διεθνή διάσκεψη σημαίνει το Συμβούλιο Ασφαλείας. Σημαίνει να έχεις από κούμπιν το Συμβούλιο Ασφαλείας, την Ευρωπαϊκή Ένωση, αν θέλετε, την οποία δεν εμπιστεύομαι και ιδιαίτερα, αλλά και την Ευρωπαϊκή Ένωση. Αλλά πώς το χαλά όμως να δεχτεί την πρόταση να κίνησει. Να συζητήσει όλα τα θέματα, να τα βάλει και αυτά και ας ξεκινήσει με αυτά. Διότι πρότεινε ο ίδιος να δώσει προτεραιότητα στη διεθνή πτυχή του Κυπριακού. Έτσι να έρθει να στραφεί για πήγαμε λάθος. Μια και κάνουμε την αναφορά στον κύριο Τσαβούσογλου, αύριο έρχεται στα κατεχόμενα. Τι μπορούμε να αναμένουμε, υπάρχει κάτι το οποίο θα μπορούσε να διαφοροποιήσει τις εξελίξεις? Κύριο Τσαβούσογλου θα ελιχθεί. Θα δηλώσει ότι η Τουρκία επιθυμεί να συνεχίσουν που μείναν στη Γενέβη. Αυτό θα πει ο κύριο Τσαβούσογλου, να είστε σίγουροι. Ότι είναι έτοιμοι να συζητήσουν για τα θέματα της ασφάλειας και να συζητήσουν για την εσωτερική πτυχή κλπ. Κλπ. Αλλά με προτεραιότητα στα θέματα της εσωτερικής πτυχής. Θα δείξει προθυμία δηλαδή. Ναι, που ήταν, αν θέλετε, η θέση Αναστασιάδη προηγούμενα. Έχουμε καταιγιστικά μηνύματα. Μηνύματα και σχόλια, πολλά σχόλια, κομπλιμέντα θα λέγαμε στον κύριο Πρόεδρο. Πάντα σταράτος, καθαρός και κατανοητός ο Πρόεδρος. Να πάρουμε όμως και κάποιες ερωτήσεις. Λέει εδώ μια ακροάτρια ακροατής: καλημέρα σας και στον σύντροφο Δημήτρη. Ποιος μπορεί να εγγυηθεί το μέλλον των περιουσιών των προσφύγων? Μήπως η απάντηση είναι πάλι με χρόνια και καιρούς? Και γιατί έγινε τόσος πόλεμος για τους πρόσφυγες που είχαν αποταθεί στην Επιτροπή Ακίνητης Ιδιοκτησίας, αφού μάλιστα έχει θεωρηθεί ως εσωτερικό ένδικο μέσο από το ΕΔΑ? Να πάρουμε κι άλλες, να σχολιάσετε όλα μαζί νομίζω. Πολύ σωστά τα λέει ο Πρόεδρος, γιατί δεν έμεινε στο Εθνικό να του τα πει και το παραπάνω και το, τι λέει? Και να του τα πει στο τέλος. Να του τα πει στο τέλος, τέλος πάντων. Γιατί δεν έμεινε, γιατί δεν μείνατε κύριε Πρόεδρε στο Εθνικό Συμβούλιο? Όσον την Κύπρο την κυβερνούν δεξιές κυβερνήσεις, τόσο θα απομακρυνόμαστε από την επανένωση της πατρίδας μας. Νομίζετε κύριε Πρόεδρε ότι μπορεί να αλλάξει ο συσχετισμός των δυνάμεων που θέλουν λύση? Το εύκολο είναι να πίνουμε καφέ στο Μπουγιούκ Χάν και στην πλατεία Φανερωμένης. Αυτά για την ώρα νομίζω. Έχω και εγώ ακόμα ένα μήνα, αλλά μετά. Ο πρόεδρος λέει να φέρει τον ΝΑΤΟ που δημιούργησε την κατάσταση πρώτων ευθυνών του. Όταν θέλουν, μπορούν να λύσουν το Κυπριακό. Εξαρτάται πώς θα λύσουν το Κυπριακό. Ναι, ναι, τούτο. Μπορεί να θέλουν να το λύσουν με βάση τα συμφέροντα του ΝΑΤΟ. Ναι, ναι. Και αυτή ήταν η προσπάθεια διαχρονικά τα τελευταία 50 χρόνια.
που την ώρα τη δημιουργία τη Κυπριακή Δημοκρατία. Και αντιστάθηκε ο Μακάριος και τον ανέτρεψαν κιόλας. Λοιπόν, για τα υπόλοιπα. Πρώτα απ' όλα ευχαριστώ τον κόσμο για τα καλά του λόγια. Με τιμά αυτό το πράγμα. Θα είμαι πάντα, αυτός είμαι, είναι θέμα χαρακτήρα και σταράτος και τέλος πάντων ξεκάθαρος. Γιατί έφυγε από το Εθνικό Συμβούλιο. Ξέρετε σε εσείς, απόψη μου ο κύριος Αναστασιάδης, και ήταν θέμα να του τα πω εγώ, ήταν ο Γενικός Γραμματέας της Κεντρικής Επιτροπής του ΑΚΕΛ και θα του τα έλεγε. Ήταν που ευκήκε. Μια τρύπα μες στο νερό. Εγώ έφυγα από το Εθνικό Συμβούλιο για να ταρακουνήσω. Για να κάνω την κοινή γνώμη να καταλάβει ότι δεν έχουμε δημοκρατική κυβέρνηση. Ότι δεν λειτουργούμε δίκαια όπως λειτουργήσαμε εμείς. Εμείς δεν εξηλώσαμε κόσμο γιατί ήταν συναγερμικός. Ακόμα και τους ανθρώπους που παίρναν καφέδες και αμέ, εφήκαμε τους και όλων των προσωπικών του Προεδρικού, διεξούς, ζαυρούς, αν είσαι πόσους είσαι. Το λοιπόν πήραμε και κάποιους άλλους, αλλά δεν εθιώξαμε κόσμο. Mm-hmm. Ούτε και βάλαμε 200, τρόπος του λέει, πολυπληθείς συμβούλους. Για να παίρνουν και 5-6 χιλιάδες τον μήνα. Δεν θα αναφέρω ονόματα, δεν χρειάζεται αυτή τη στιγμή. Εγνωστά του τα πράγματα, αλλά στηλίτευσε το κόμμα μας πάρα πολλές φορές. Κατά συνέπεια, έχω τη γνώμη ότι εάν θέλουμε πράγματι να λειτουργήσουμε και δημοκρατικά και αποτελεσματικά, πρέπει αυτή η κυβέρνηση, αυτός ο πρόεδρος, να σηκωθεί από τη θέση του. Και θα το σηκώσει ο λαός. Δεν ξέρω, ελπίζω και εύχομαι κάποιες διεργασίες που γίνονται να δώσουν τα κατάλληλα αποτελέσματα και το ΑΚΕΛ να έχει έναν υποψήφιο ο οποίος, του οποίου να το λαλεί η ψυχή του. Να γνωρίζει το Κυπριακό. Αυτές είναι οι δικές μου οι προδιαγραφές. Mm-hmm. Να γνωρίζει το Κυπριακό. Να γνωρίζει την κοινωνικο-οικονομική κατάσταση, να έχει προοδευτικές θέσεις, να είναι ενάντια στη συνέχιση των ιδιωτικοποιήσεων κτλ. Κτλ. Δηλαδή η πολιτική την οποία εμείς ακολουθήσαμε και αυτό μας ανέτρεψε. Υπενθυμίζω ότι είπε ο Σούλτς τότε, ο τότε πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Ο Σούλτς είπε ότι η Κύπρος δείχνει το δρόμο τη δική μας διακυβέρνηση με την ανάπτυξη και την κοινωνική συνοχή. Αυτό δεν άρεσε στους τραπεζίτες του κυρίου Αναστασιάδη, του Νικόλα Παπαδόπουλου, του Αβέροφ Νεοφύτου, που ήταν οι καλύτεροι τραπεζίτες. Η εσωτερική τρόικα. Μάλιστα. Που ήταν τάχατες οι καλύτεροι, και του Θανάση που ήταν τάχατες οι καλύτεροι τραπεζίτες. Mm. Και τους υπερασπίστηκαν. Εγώ έμπου το 11 που μίλω για τη ληστεία των τραπεζών. Φίλοι, να μην το ξεχάσουμε αυτό το πράγμα. Από το 1911. Έχουμε ακόμα κάποιες ερωτήσεις. Λέει, παρακαλώ. 2011, συγγνώμη. Πρόεδρε, ακόμα μια ερώτηση που νομίζω ότι έχει ενδιαφέρον. Σχολιάστε, παρακαλώ, τη δήλωση του πρώην πρέσβη Κόνικ για τον κύριο Αναστασιάδη. Που είπε ότι δεν είναι ασπόντιλος, χωρίς θέληση για λύση και ότι δεν θέλει να. Δεν μπορεί να σχολιάσω τον Αμερικάνο τώρα, ο οποίος ήταν και άνθρωπος της Τουρκίας μεταξύ μας. Εγώ είπαμε, θέλω να είμαστε νήσιοι. Mm. Ο Κόνικ ήταν άνθρωπος ο οποίος ήταν φιλότουρκος. Τι να πω, έξερε και τουρκικά και τέτοια πράγματα. Εντάξει, δικός του Αναστασιάδης του Κόνικ. Να μπορεί να πω τίποτα. Εγώ. Εκείνος που πήγαινε ο Αναστασιάδης μόλις εξελέγει. Και δήλωσε το αμέσως. Ακριβώς. Ένα που θέλουμε δηλαδή. Μια άλλη ερώτηση η οποία δεν αφορά άμεσα το θέμα μας, νομίζω έχει όμως αρχική σημασία. Καλημέρα στον σύντροφο Δημήτρη. Όταν ήμασταν εξουσία, βγήκε στην επιφάνεια του ΕΛΑΜ. Γιατί δεν το σταματήσαμε? Ναι. Για την ακροδεξιά γενικότερα. Ήταν και προηγούμενα. Mm-hmm. Παρακολουθήσαμε όλες τις κινήσεις του ΕΛΑΜ. Τις έχουμε και ηχογραφήσει και κινηματογραφήσει. Όταν έκαναν ασκήσεις στρατιωτικές.
τα δώσαμε στο Γενικό Εισαγγελέα και τα καταγγείλαμε. Έτσι μπορούσαμε εμείς αυτόβουλα για να τους πάρει να λειτουργήσει ο νόμος. Mm-hmm. Ακόμα είναι εκεί οι καταγγελίες του ΑΚΕΛ και δεν έγινε τίποτε. Κατά συνέπεια πρέπει να λειτουργούν αντικειμενικά και οι διάφοροι ανεξάρτητοι αξιωματούχοι. Ναι, και είναι τραγικό ο Γενικός Εισαγγελέας να λέει ότι δεν γνωρίζει τον ποινικό κώδικα. Ναι. Αυτή είναι η κατάσταση. Ότι δεν γνωρίζουν εκείνοι τον ποινικό κώδικα. Και επειδή δεν το γνωρίζει ο ίδιος. Τα καλά παιδιά να πούμε του Αρχιεπισκόπου. Άλλου. Λοιπόν, έχουμε τα σπουδασμένα. Πήραμε ακόμα δύο ερωτήσεις. Ναι. Υπάρχει ένα. Το νέο φυλακιστήριο δωμάτιο στο Μέλαθρον Αγωνιστών. Σχόλιο. Τελευταία μετάφεραν τον Παναγιώτη Νεοκλέους 20 μέτρα από το σπίτι του στο Μέλαθρον Αγωνιστών με κόστος μεγάλο κτλ. Το πρώτο. Αφού το είπες εσύ ρε Νίκο. Αφού είναι ερώτηση. Τι να πω, εντάξει, λέει το η ερώτηση. Τι θα σχολιάσω. Στα πρώτα χρόνια διακυβέρνησης Χριστόφια ο Αναστασιάδης λέει στήριζε τις συνομιλίες. Γιατί ο Χριστόφιας όταν ο Αναστασιάδης στάθηκε εμπόδιο στις συγκλήσεις Ταλάτ δεν σταμάτησε και να πανηγυρίζει κάτι τις εκλογές. Να προκηρύξει εκλογές. Ναι. Να σταματήσει να προκηρύξει εκλογές. Ναι. Κοιτάξτε, όταν καταλήξαμε στις συγκλήσεις με το Ταλάτ ήταν κοντά στις λεγόμενες εκλογές στα κατεχόμενα. Για εκλογή είναι αρχηγού της Κυπριακής Κοινότητας. Ο Ταλάτ τον ρωτούσα φιλικά να κερδίσεις τις εκλογές ρε κουμπάρε, είναι που κάνεις το τέλος της ημέρας. Δηλαδή μου με φάσε, έχω δίπλα μου τον Ερτογάν. Είχε τον Μπουσέρι τον Ερτογάν. Ενόμιζε. Τώρα να πω. Να πω γιατί ο κόσμος είναι καλά να ξέρει, επαναλαμβάνω τα άλλα, μην πειραζεί. Η επανάληψη είναι μήτρη της μάθησης. Και στην προπαγάνδα, ο Γκέμπερς έλεγε ότι άμα επαναλαμβάνεις ένα ψέμα, στο τέλος το πιστεύει και ο ίδιος και γίνεται αλήθεια. Έτσι κάνουν. Στην Κύπρο πολλοί, μεταξύ των οποίων και ο κύριος Παπαδόπουλος ο Νικόλας. Λοιπόν, ο Ταλάτ ήθελε τότε να βγάλουμε μια κοινή ανακοίνωση και να μιλούμε για τις συγκλήσεις. Δεν του είπα όχι, αλλά δεν του είπα και ναι. Έπρεπε να έχω τη στήριξη από τις πολιτικές δυνάμεις. Δεν περίμενα στήριξη μου το δίκο τότε, έστω και αν έλαβανε μέρος στην κυβέρνηση, δεν περίμενα στήριξη μου την ΕΔΕΚ, έστω και αν έλαβανε μέρος στην κυβέρνηση. Τηλεφώνησα από το αεροδρόμιο στον κύριο Αναστασιάδη. Νίκο, αυτόν και αυτόν να μην τα επαναλαμβάνω, δεν με ενδιαφέρει εμένα αυτή τη στιγμή εάν το δίκο και η ΕΔΕΚ θα ταχθούν εναντίον, με ενδιαφέρει δεν μου να πεις εσύ. Για να προχωρήσουμε, να κάνουμε την ανακοίνωση. Ένα στεντόριο όχι, όπως το ακούεις, όπως ακούεται τέλος πάντων. Λοιπόν, δεν μπορούσα να προχωρήσω. Ήμουν μόνος μου, ήταν το ΑΚΕΛ μόνο του τότε. Λοιπόν, όταν έγιναν οι εκλογές και κέρδισε ο Αναστασιάδης, σε μια έτσι φιλική συζήτηση μεταξύ μας, του λέω ρε Νίκο, γιατί εμόδα σε κάλεσε από το αεροδρόμιο. Και είπαμε τούτο και τούτο, είπες τσίντο, όχι. Έκανα λάθος. Απάντησή του. Τι του απάντας εσύ. Είπα εδώ μια λέξη που δεν μπορώ να την πω. Και δεν γίνονται αυτά. Καταλάβαμε τη λέξη. Δεν γίνονται αυτά τα πράγματα. Δεν μπορούσαμε να προκηρύξουμε εκλογές. Αφού ήταν φανερό ότι αν προκηρύσαμε εκλογές, ό,τι κερδίσαμε ως τότε θα το τουμπάραν. Διότι ανέκρουσε πριν ο Αναστασιάδης. Ανάμιση χρόνο μας ανέχετο και στήριζαν τις συνομιλίες όταν αποφάσισε ότι να μπει στην προεκλογική, την πρώην προεκλογική. Ήταν σινήν και κόπη. Λοιπόν, επειδή θα πρέπει να μαζέψουμε να κλείσουμε την εκπομπή, ίσως ένα τελευταίο σχόλιο σχετικά με το ρόλο των πολιτών, των οργανωμένων αλλά και μη οργανωμένων πολιτών, των
κινητοποιήσεων που πραγματοποιούν ως ένδειξη στήριξης στις διαδικασίες. Ποιος ο ρόλος τους πιστεύετε σε αυτές τις απόπειρες? Κοιτάξτε, η κινητοποίηση του κόσμου είναι πολύ σημαντική. Και οργανωμένα και από πρωτοβουλίες πολιτών. Όμως, τούτη η μόδα μακριά από τα κόμματα, κατά την άποψή μου, είναι λάθος. Σημαντικό λάθος. Στο τέλος της ημέρας, είναι τα κόμματα τα οποία παίρνουν μέρος στο Εθνικό Συμβούλιο, είναι τα κόμματα και οι πολιτικοί παράγοντες που να φορτωθούν την ευθύνη για την επίλυση του Κυπριακού. Προωθήσαμε την επαναπροσέγγιση τη δεκαετία του 90, έτσι με τόση ζέση, τέλος πάντων, ως λαϊκό κίνημα, με επικεφαλής του Αγγέλ, που έγινε κίνημα επαναπροσέγγισης. Θορυβήθηκαν οι Αμερικάνοι και οι Εγγλέζοι. Διότι εμείς στην επαναπροσέγγιση δίναμε πολιτικοταξικό και ιδεολογικό χαρακτήρα με την έννοια Ελληνοκύπροι και Τουρκοκύπροι ως ένας λαός να δώσουν τη μάχη για τη σωτηρία της πατρίδας τους. Εν τους αρέσκεν τούτο, διότι ήταν επικεφαλής του ΑΚΕΛ. Γι' αυτό αρκέψα σεμινάρια, συμπόσια, εκαλιούσαν κόσμο στις ΗΠΑ της Αμερικής για να δώσουν μια νερόβραστη, ένα νερόβραστο χαρακτήρα στην επαναπροσέγγιση, και εμπολίς το πέτυχα μεταξύ μας. Εμπολίς το πέτυχα. Η επαναπροσέγγιση δεν είναι κάτι το οποίο κάνεις απλώς για διασκέδαση. Ή έχει στόχων πολιτικο-ιδεολογικο-ταξικών ή δεν θα πετύχει η επαναπροσέγγιση. Κακά τα ψέματα. Η επαναπροσέγγιση που κάνει η ΠΕΟ με τις συνδικαλιστικές οργανώσεις, σωστή. Η επαναπροσέγγιση που έκαναν το ΑΚΕΛ με το Ρεπουμπλικανικό Τουρκικό Κόμμα, το οποίο έβαλε νερά στο κρασί του και έκαναν το νερό στο τέλος της ημέρας, ήταν επαναπροσέγγιση με στοχοπροσιλωμένη. Και με τα άλλα κόμματα του λεγόμενου αριστερού χώρου στην τουρκοκυπριακή κοινότητα. Λοιπόν, έτσι βλέπω εγώ το θέμα της επαναπροσέγγισης και της πρωτοβουλίας των πολιτών. Τάσσομαι και υπέρ των πρωτοβουλίων των πολιτών. Αλλά έμεινο μόνο για μένα. Δεν θα μας λαμβάνει κανένας υπόψη. Μάλιστα, με αυτό νομίζω ολοκληρώνουμε την εκπομπή μας. Υπάρχουν πάρα πολλές ερωτήσεις. Θα τις μεταφέρουμε στον κύριο Πρόεδρο και σε μελλοντικές του παρεμβάσεις, ίσως σχολιάσει, ίσως του δοθεί ευκαιρία να απαντήσει σε κάποια από αυτά τα ερωτήματα. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ήταν πολυτέλεια για την εκπομπή να έχουμε συζητητή και αναλυτή τον νέο Πρόεδρο της Κυπριακής Δημοκρατίας. Να είστε καλά, Δημήτρη, Νίκο. Ευχαριστώ πολύ. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Είμαι πάντα στη διάθεσή σας να δώσετε υπόψη. Καλή σας μέρα από μας. Γεια χαρά. Διαδράσεις. Μια εκπομπή για την κοινωνική δικαιοσύνη, τις ελευθερίες, τα ατομικά και συλλογικά δικαιώματα. Μια απόπειρα κατανόησης της εποχής της αβεβαιότητας και της κρίσης. Μια εκπομπή για μας και τους άλλους. Με τους Νίκο Τριμικλινιώτη και Δημήτρη Τριμηθιώτη. Κάθε Τετάρτη στις 9 το πρωί.